Σε βάλω σε αυτή την περιπέτεια. Προτιμώ να μην σε ξαναδώ παρά να σε μπλέξω. Σ' αγαπώ όσο τίποτα. Φύγει, σε παρακαλώ, κατάλαβα. Ωραία, αφού αυτό θέλεις, φύγει. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Αλλά να ξέρεις, εμένα δεν πρόκειται να με ξαναδείς ποτέ. Το κατάλαβες. Ποτέ. Αυτό θες, αλήθεια. Πες μου, έτσι μου δείχνεις την αγάπη σου. Όχι, απλά δεν θέλω, δεν θέλω να σε τραβήξω μαζί μου σε αυτή την περιπέτεια. Δεν με τραβάς με τόσο νωρί. Δεν θέλω να σε βάλω σε κίνδυνο, Φέη. Εγώ το αποφάσισα. Αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, γιατί να έρθεις? Ωραία, δεν συμφωνώ με την αποφασή σου, αλλά από τη στιγμή που την πήρες, εγώ θα είμαι μαζί σου. Φέη, δεν είσαι φυγωδική. Δεν έχει κανένα λόγο να ζεις κυνηγημένη. Έχω λόγο. Εσένα. Θέλω να είμαι μαζί σου όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις. Σταυρό, θυμάσαι τους όρκους που δώσαμε στην Ήδρα. Τι νόημα έχουν όλα αυτά που ζήσαμε? Τι νόημα έχουν αν φύγω τώρα? Αν μπροστά στον κίνδυνο, σ' αφήσω μόνος σου. Εσύ αυτό θα έκανες? Θα με άφηνες μόνη μου? Τίποτα χωρίς εσένα δεν έχει νόημα. Κι αν εσύ δεν το βλέπεις έτσι, καλύτερα να φύγεις τώρα. Αν θέλεις, προλαβαίνουμε να γυρίσουμε και να μας. Ναι, οκ. Εντάξει. Λίγο χρόνο έχουμε. Να το ξοδέψουμε σε βλακίες ή να σκεφτούμε τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Ωραία, sorry. Έλεγα, μήπως. Μωρό μου, μίλα με τα ίδια. Σου είπα, θα εμφανιστώ αν εξασφαλιστεί η εγγύηση μου. Εάν βρω τρόπο να αποδείξω τη μαθώ σου. Πώς θα γίνει αυτό? Ο μόνος τρόπος είναι να πείσει το Σάκη να μιλήσει. Αλλά αν είσαι κυνηγημένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι, όμως και ακατόρθωτο. Αλλά κάτι θα κάνω. Το μόνο που δεν θέλω να σε μπλέξω, στο ξαναλέω. Άντε πάλι. Αυτό που θέλω εγώ, ρε Σταύρο, δεν μετράει. Εννοείται, φυσικά. Αρκεί να μην μου ξαναπείς να γυρίσω, εντάξει? Εντάξει. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρώτα απ' όλα, μάλλον να βρούμε καινούργια κινητά, γιατί με αυτά θα μας εντοπίσουν. Μα και καινούργια να πάρουμε, θα πρέπει να τα δηλώσουμε. Πάλι θα μας βρουν. Εντάξει, έχω τρόπο να βρω αδήλωτα. Αυτό να το κάνω με τις γειτονιές που μεγάλωσα. Βρίσκεις ό,τι άκρη θες. Δηλαδή θα πας από εκεί? Ναι, αλλά πρέπει μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν είναι επικίνδυνο? Αυτή την ερώτηση θα μου την κάνεις πολλές φορές από εδώ και μπρος. Και η απάντηση θα είναι πάντα η ίδια. Ναι, είναι.